ενώ μεγάλη πρόκριση μέσα στην Πάτρα για τον Άρη, ο οποίος στην παράταση κέρδισε με 2-1 την Παναχαϊκή. Το παιχνίδι έγινε στην Πάτρα, ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τον Άρη, όπου με το 0-0 του 90 λεπτού οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Εκεί προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με το καταπληκτικό γκολ του Γκίτσι. Ωστόσο, την πρόκριση την πήραν οι Θεσσαλονικείς, αφού πρώτα εσοφάρισαν στο 115 με το πέναλτι του Παπαδόπουλου και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης ο Καζατζής διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για τον Άρη. Στον Κορυδαλό, το παιχνίδι ανάμεσα στο Ξάνθη, η τοπική ομάδα πήρε την πρόκριση επί του κακού για ένα ακόμα παιχνίδι, Ιωνικού, με 1-0 με τον γκολ που σημείωσε στο 31ο λεπτό ο Στέλιος Φακιανάκης. Γάλλο και τον Ολυμπιακό ήταν διαδικαστική σημασία μετά το 5-1 του πρώτου αγώνα. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι με πολλές αλλαγές και το μυαλό στην ΑΕΚ νίκησαν άνετα με 3-0. Στο 17ο λεπτό, Γιαννακόπουλος άνοιξε το σκόρ και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Άλβες διπλασίασε τα τέρματα των Ερυθρόλευκων. Ο Ρουγανός επιθετικός, στο 63ο λεπτό, ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τον Ολυμπιακό. Κύπελλο Ελλάδος, ΑΕΚ, Εθνικός Αστέρας και Καλυθέα προκρίθηκαν στα προημιτελικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την πρόκρισή της στο 8 του κυπέλου Ελλάδος με το επιβλητικό 6-0 επί του Κυρκυζιάκου. Στο 13 ο Φόλι άνοιξε το χώρο των γκολ για την Ένωση πετυχαίνοντας το πρώτο του τέρμα με την ελληνική ομάδα. Και στην εκπνοή του πρώτου μέρους ο Μαλαδένης διπλασίασε τα τέρματα του Τικουπίδια και 3 λεπτά αργότερα ο Φερούζε με ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 4-0. Στο 61 ο Λάκης με διαγώνιο σουτ κλείστη για δεύτερη φορά σκόρε και το τελικό ΑΕΚ Κυρκυζιάκος 6-0 διαμόρφωσε ο Ήβιτς με πέναλτι. Πρώτο παιχνίδι οι Καλλιθέατες είχαν κερδίσει με 2-1. Ο Εθνικός Αστέρας, αν και έχασε 2-0 από την προοδευτική, πέρασε στην προημιτελική φάση με το 4-0 του πρώτου αγώνα. Τέλος η ΑΕΚ προκρίθηκε με άνεση αφού επικράτησε του Κυλικισιακού με 6-0. Για το έκπληξη του κυπέλου Ελλάδος έκανε η Καλλιθέα που κέρδισε τον Όφη και στο Ηράκλειο με 1-0 χάρη στο πέναλτι του Τσιμπλίδη. Ο Εθνικός Αστέρας, παρόλο που ιτήθηκε με 2-0 από την προοδευτική, πέρασε στην επόμενη φάση αφού είχε νικήσει τον πρώτο αγώνα με 4-0. Ο Ανδράλας άνοιξε το σκορ στο 8. Λίγο αργότερα ο ίδιος παίχτης θα στόχισε από το σημείο του πέναλτι και στο 74 ο Σπέρτος με ωραία ατομική προσπάθεια έκανε το 2-0.